αυτό τώρα. Ωραία, περνάμε στο τέταρτο θέμα. Κριτήρια επιβολής οικονομικής φοράς των ωφελουμένων, τροφία, σε παρένθεση, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2016-17. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Η ιστορία με τα τροφεία νομίζω ότι είναι γνωστή σε όλους και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην προηγούμενη σύνθεσή του και σε αυτή. Η απόφαση η οποία έχει πάρθει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, περίπου εκεί στην διαδικασία της έναρξης προεκλογικής περίοδου, για καθολικό μηδενισμό των τροφείων, προσωπικά εμένα τότε ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης και της τότε παράταξης στην οποία είχα την τιμή να ηγούμε, είχαμε μειοψηφίσει, θεωρώντας ότι ναι, λόγω της κρίσης θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά τα τροφεία, αλλά ο Δήμος δεν είναι εδώ για να προσφέρει κοινωνικού περιεχομένου υπηρεσίες δωρεάν σε αυτόν που δεν έχει και σε αυτόν που έχει. Πρέπει να επιλέξει ο Δήμος ποιος είναι ο αδύναμος, ποιος έχει την ανάγκη υποστήριξης και αυτόν να τον προστρέξει, να τον υποστηρίξει, να του δημιουργήσει συνθήκες όπου δεν θα έχει καμία απολύτως υποχρέωση να πληρώσει καμία επιβάρηση. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας, παρότι διανύουμε κρίση, δεν αποτελείται από πολίτες που βρίσκονται σε ίδιο επίπεδο μέσου εισοδήματος από ό,τι η υπόλοιπη χώρα. Εγώ δεν θα πάρω υποβαθμισμένες περιοχές σαν την Αγία Βαρβάρα, παραδείγματος χάρη, ή σαν τον Κορυδαλό, ή λαϊκές συνοικίες. Θα πάρω τον εθνικό μέσο όρο όσον αναφορά το εισόδημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εισόδημα της περιοχής μας, το μέσο εισόδημα έτσι όπως δηλώνεται, είναι αρκετά σε καλύτερη μοίρα από ότι είναι το εθνικό μέσο εισόδημα. Είναι πολύ καλό ότι με την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τα τροφεία αρχίζουμε και μαθαίνουμε, και μαθαίνει και η κοινωνία βέβαια καθότι μεταδίδονται αυτά τα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο κοστίζει στο Δήμο η συγκεκριμένη υπηρεσία. Πέρσι φιλοξενήσαμε όλα τα παιδιά τα οποία ετήθηκαν. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί ο Δήμος πέρσι πήγε και νίκιασε έναν ακόμα παιδικό σταθμό, ούτως ώστε ένα παιδικό σταθμό ιδιωτικό, τον οποίο είχε και τον εξοπλισμό, τον νοικιάσαμε και τον χρησιμοποιούμε. Γιατί ο Δήμος κατάφερε να πάρουμε το προσωπικό στον κατάλληλο χρόνο και φτάσαμε πέρσι να μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα τα παιδιά που κάναν αίτηση μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είχαμε απορροφήσει όλα τα παιδιά και μάλιστα απορροφήσαμε και παιδιά πέρσι τα οποία δεν είχαν τα κριτήρια για να είναι στους παιδικούς σταθμούς. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε έτοιμα, άρα ανάγκη, και από την άλλη πλευρά έχουμε θέσεις κενές, πήραμε την απόφαση και φιλοξενήσαμε και παιδιά τα οποία δεν είχαν τις αρχικές προϋποθέσεις που όριζε η ιστορία αυτή. Πόσο κοστίζει η λειτουργία των παιδικών σταθμών? Η λειτουργία των παιδικών σταθμών κοστίζει 887.000 ευρώ το χρόνο. Δεν σας κρύβω ότι πριν
την προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής ή μάλλον της Διοίκησης του ΑΠΑ για να εισηγηθεί το θέμα, εγώ δεν ήξερα ότι κοστίζει τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, είναι καταγεγραμμένα όλα, το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό ορίστου χρόνου, το προσωπικό ορισμένου χρόνου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τρόφιμα, η τροφοδοσία τροφίμων, το ενίκιο του παιδικού σταθμού, το πετρέλαιο, τα διάφορα σανσέρ, απεντομώσεις, εποπτικό υλικό, οι γιατροί, οι παιδίατροι που έχουμε εκεί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, από παλιότερα, αλλά έχει γίνει και μια πολύ πολύ μεθοδική και εντατική προσπάθεια τώρα, είναι σημεία αναφοράς των παιδικών σταθμών στην επικράτεια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ελεγκτές οι οποίοι ήρθαν και έλεγξαν πριν από 1,5 μήνα τους παιδικούς σταθμούς και βγήκαν με ένα πόρισμα το οποίο δεν έχει ούτε ένα έβριμα. Και για τον λόγο αυτό μάλιστα έστειλα και συγχαρητήρια επιστολές σε όλους τους εμπλεκόμενους, στον ΟΑΠΑ, στους βρεφονηπιοκόμους, στους προϊσταμένους, αλλά και μέχρι και στην τελευταία μαγείρισα και καθαρίστρια. Αυτά βέβαια δυστυχώς δεν αναπαράγονται ως ειδήσεις εθνικού, πώς λένε, τοπικού ενδιαφέροντος, ούτε ως ειδήσεις καλών πρακτικών. Συμβαίνουν όμως. Σήμερα στο Υπουργείο Πρόνοιας, το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή ο εποπτεύων οργανισμός, όταν θέλει να πει πώς οργανώνεται το σύστημα επιχειρησιακά, διοικητικά, οικονομικά, λέει στους άλλους δήμους, πηγαίνετε στα 3Β να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Αυτό εμείς δεν το λέμε, ντρεπόμαστε, μας έχει φάει σεμνότητα και ταπεινότητα. Πρέπει να το πούμε όμως, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το σπορ λοιπόν που λέγεται παιδικός σταθμός, αυτή η κοινωνική παροχή την οποία καλά κάνουμε και την αναβαθμίζουμε συνεχώς και θα συνεχίσουμε να την αναβαθμίζουμε, κοστίζει για κάθε παιδάκι κάθε μήνα 265 ευρώ. Ο Δήμος μας πληρώνει 265 ευρώ το μήνα το παιδάκι. Είναι από τα ψηλά. Εάν δούμε αντίστοιχες παροχές, λόγω του επίπεδου παροχών. Ουσιαστικά λοιπόν, αυτό το οποίο καταφέραμε με την τελευταία, διαδικασία, όπου καταργήσαμε τα τροφεία παιδικών σταθμών, θα σας αναφέρω απλά και μόνο και θέλω να σκεφτείτε όλοι σας αγαπητοί συνάδελφοι, κατά πόσον αυτό είναι δίκαιο και σωστό. Πέρσι βάλαμε δωρεάν τροφεία σε 15 παιδάκια, οι γονείς των οποίων είχαν ετήσιο εισόδημα 75.000 ευρώ και πάνω. 3 εξ αυτών είχαν 100.000 ευρώ και πάνω. Και εμείς θεωρήσαμε εδώ, συλλήφθη και συνολικά, ότι αυτό αποτελεί κοινωνική παροχή και πρέπει τον συμπολίτη μας, τον οποίον τον χειροκροτώ, τον σέβομαι και του βγάζω το καπέλο γιατί είναι καλός επιχειρηματίας ή κατάλληλος να κρατάει υψηλό βιωτικό επίπεδο για την οικογένειά του, θα πρέπει να πάω εγώ και εσείς και όλοι μας στη διαχείριση του δημοτικού χρήματος και να του υποχορηγήσω 265 ευρώ το μήνα το παιδί του, όταν το μηνιαίο του εισόδημα είναι 7.500 ευρώ το μήνα. Αν εσείς αγαπητοί συνάδελφοι αυτό το βρίσκεται λογικό ή φιλεργατικό ή κοινωνικά ευαίσθητο, εγώ προσωπικά το βρίσκω απόλυτη χαζομάρα και μια πολιτική κατάσταση η οποία το μόνο το οποίο καταφέρει να κάνει είναι να βάζει όλους αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που δεν έχουν ανάγκη στο ίδιο τσουβάλι. Λογικές δε για δωρεάν παιδεία εδώ δεν υπάρχουν. Εδώ δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Εμείς δεν μαζεύουμε χρήματα από φόρους του κράτους για να ασκούμε
κοινωνική πολιτική, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε στρατόπεδα, να φτιάχνουμε δημόσια έργα μεγάλου βεληνικού. Δεν είμαστε κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση έχει δωρεάν παιδεία, διότι φορολογεί τον κόσμο, μαζεύει τα χρήματα και φτιάχνει σχολεία. Ακόμα και αυτά τα σχολεία που φτιάχνει, έρχεται μετά σε εμάς και μας λέει: α, πήγαινε στην Τυρισέτα. Από τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία παίρνουμε. Ουτοπιστικά λοιπόν και ουτοπικά πράγματα δεν πρέπει να λέμε και δεν μπορούμε να λέμε. Έρχομαι λοιπόν και λέω το εξής, γιατί έχει πολύ σημασία να βλέπουμε πάντα ποια είναι η διεθνής, η αντίστοιχη πρακτική. Τι κάνουν οι άλλοι, ρε αδερφέ? Γιατί κάποιες φορές αναρωτιόμαστε, ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Ερχόμαστε και λέμε ότι η πρόταση που υπάρχει για τον Δήμο, για τα τροφεία του Δήμου μας, κινείται, αφού εξαιρεί όλα τα εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, όπου εκεί τα τροφεία παραμένουν δωρεάν, κινείται από εκεί και πάνω στη λογική του 35% των τροφείων που ίσχυαν παλιά. Και επειδή έχουμε κάνει μια μελέτη μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και έχουμε δει ποια είναι τα τροφεία στους περισσότερους άλλους δήμους, τα τροφεία αυτά τα οποία λέμε, τα οποία είναι για εισοδήματα από 0 έως 25.000 ευρώ, όπου υπάρχουν από τους φετινούς, από τις φετινές αιτήσεις, 251 παιδιά, εμείς μιλάμε και προτείνουμε δωρεάν τροφεία. 251 παιδιά από μεγονείς με εισόδημα από 0 έως 25.000 δωρεάν. Από 25.000 έως 35.000 50 ευρώ. Πόσα παιδιά είναι σε αυτήν την κατηγορία? 51. Από 35.000 ευρώ έως 45.000 ευρώ 80. Πόσα παιδιά είναι σε αυτήν την κατηγορία? 29. Από 45.000 έως 55.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, 100 ευρώ, στην κατηγορία αυτή υπάρχουν 8 παιδιά. Από 55.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ το χρόνο, 120 ευρώ, υπάρχουν 9 παιδιά σε αυτήν την κατηγορία. Από 65.000 ευρώ έως 75.000 ευρώ, 140 ευρώ το μήνα και υπάρχουν 11 παιδιά σε αυτήν την κατηγορία. Και από 75.000 ευρώ και άνω, 160 ευρώ και υπάρχουν 11 παιδιά σε αυτήν την κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή των 75.000 και άνω υπάρχουν 5 παιδιά, όπου 5 οικογένειες όπου το εισόδημά τους αποτελείται από 6 ψηφία. Δηλαδή είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Αλλά προσέξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν 100.000 ευρώ και άνω εισόδημα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τη συγκεκριμένη πρόταση που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΑ, και επιμένω σήμερα να το πάρουμε και πρέπει να το πάρουμε και ομόφωνα κατά το δυνατόν, για να ενισχύσουμε τους αδυνάτους και να μην ενισχύσουμε τους έχοντες, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά των 100.000 ευρώ το χρόνο επιχορηγούμε 110 ευρώ το μήνα τον παιδικό του σταθμό. Ο κύριος αυτός, η οικογένεια που έχει 122.000 ευρώ εισόδημα, παίρνει για το παιδί του, θα πάρει για το παιδί του του χρόνου 1.100 ευρώ από το Δήμο. Αν εσείς το θεωρείτε αυτό σωστό, εγώ δεν το θεωρώ σωστό και αναγκάζομαι να το κάνω. Ας δούμε όμως τι κάνουν οι άλλοι δήμοι. Οι άλλοι δήμοι, σας έχω δώσει και μπροστά σας μία λίστα και νομίζω θα την έχετε ξεφυλίσει. Με εξαίρεση το Δήμο Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Μεγαραίων και Πετρούπολης, όπου δεν έχουν τροφεία, όλοι οι υπόλοιποι έχουν τροφεία. Τροφεία τα οποία είναι από 5% έως 250% πάνω από τα τροφεία τα οποία εμείς εγκρίναμε στον ΟΑΠΑ και ζητούμε να εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν δε
πάρα πολλοί δήμοι με πολύ πιο λαϊκό κόσμο από τα 3Β. Παράδειγμα, Άγιαν Άργυρη, Καματερό. Από 0 έως 5 χιλιάδες 30 ευρώ, από 5 έως 12 30 χιλιάδες ευρώ, από 12 έως 15 40 ευρώ, από 15 έως 20 50 ευρώ, από 20 έως 25 60 ευρώ. Εμείς είμαστε 0. Η Άγιαν Άργυρη Καματερό, λες και στους Αγίους Αναργύρους και Καματερού, ο φίλος μου, ο Δήμαρχος Σαράντης, είναι κοινωνικά ανάλγητος και δεν ξέρει. Εκεί έχει τροφία. Εμείς δεν έχουμε τροφία. Α, πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Στην Καλλιθέα. Καλλιθέα, Αρμόμενος, που είναι ο Χάρης, έφυγε. Εδώ είναι ο Χάρης, επειδή ήταν και ο Γενικός Γραμματέας στο Δήμο της Καλλιθέας. Στο Δήμο της Καλλιθέας έχουν δωρεάν τροφία μέχρι 10.000. Συγγνώμη, μέχρι 12.000. Από 12.000 και πάνω έχουν τροφία. 25 ευρώ, 45 ευρώ, 65 ευρώ. Στο Μαραθώνα έχουν δωρεάν μέχρι 5.000, μέχρι 8.000 και φτάνουνε, και καλά κάνουν και φτάνουνε. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι λίγο περίεργα, ότι πάνω από τις 55.000 ευρώ έχουν 250 το μήνα. Κάτω πάνω από τις 70.000 ευρώ έχουν 310. Δηλαδή τι κάνουνε, καλύπτουν όλο το κόστος. Λένε σε αυτόν ο οποίος είναι πάνω από τις 70.000 ευρώ, εσύ θα πληρώσεις την υπηρεσία όσο κοστίζει. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε τον Άλυμο, επειδή συζητήθηκε και ο Άλυμος για τον ηλεκτροφωτισμό. Ξεκινάει. Έλα. Ο Ανδρέας είναι φίλος μου, σε παρακαλώ πολύ. Και έχουμε κάνει πράγματα θεαματικά στην ΕΤΑΔ τώρα. Λοιπόν, από μηδέν έσω. Έλα. Νομίζω ότι θα εκπλαγείς πόσο καλά τα έχουμε πάει, Θάνο. Και μάλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε όλη τη μεγαλοψυχία να πούμε ότι ναι, το κάναμε καλά και βάλαμε κι άλλους δήμους στον ίσιο δρόμο. Το know-how για αυτή την ιστορία που υπενήσεσαι, αγαπητέ φίλε Θάνο, εμείς το φτιάξαμε. Δεν το φτιάξε κανένας άλλος δήμος. Το ξέρω και αυτό το λέω, για πότε εσύ δεν είσαι μικρόψυχος. Λοιπόν, Άλυμος. Από 0 έως 6.025, από 6 έως 8, 25, από 8 έως 10, 35, από 10 έως 15, 50, από 15 έως 18, 60, από 18 έως 23, 75, 75, εκεί που εμείς λέμε έχουμε ακόμα 0, από 23 έως 28, 90. Βέβαια, εμείς είμαστε και πιο large. Πάρε, κόσμε, τζάμπα. Θέλετε να πάμε στο Πέραμα? Στο Πέραμα, κύριε. Στην Ναυπηγό επισκευαστική ζώνη. Κοσμικό Πέραμα. Οι άνθρωποι τι λένε? Από 0 έως 6.000, δηλαδή κάτω από τα όρια της φτώχειας, 0. Βεβαίως. Από 6 έως 12, 30. Από 12 έως 18, 40. Από 18 έως 25, 24, 60. Μέχρι εκεί που εμείς λέμε δωρεάν, το εργατικό Πέραμα λέει 60. Και μετά 70, 70, 70 κλπ. Ο Οροπός, ο Κορυδαλός, το Ηράκλειο, οι λαϊκές συνοικίες αυτές, Ρέντις, η Αγία Παρασκευή τώρα, large κι αυτή. Η Αγία Παρασκευή πηγαίνει μέχρι 18.000 δωρεάν. Από τις 18.000 και πάνω, 50. 60, 90, 100, 165, 190, 220, 250. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, αγαπητοί συνάδελφοι, και σας λέω γιατί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν περίπου διπλάσια από τα τροφεία που τελικά ψήφισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΑ. Και για να κλείσω την εισήγησή μου, γιατί νομίζω ότι μακρηγόρησα, θα πω ότι Έλα. Από ο Δαβάκης δεν είναι που με λέει Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν. Ποιον? Δεν είναι εδώ γιατί λείπει. Μιλάει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, προχωρήστε. Το ζήτημα λοιπόν ποιο είναι? 47 θέματα. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΑ ήταν να μειώσουμε την εισήγηση των υπηρεσιών κατά 50%,
αυτά τα οποία προτείνουμε να ισχύσουν, μηδενίζουν τα τροφεία μέχρι 25.000 και μειώνουν σε σχέση με τα παλιά περίπου κατά 60% τα τροφεία. Και επειδή γράφτηκε και υπόθηκε, δεν εφαρμόστηκε κανένα σύστημα τροφείων και δεν θα εφαρμοστεί εάν δεν πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι θέλατε να κάνουμε? Να σταματήσουμε τις εγγραφές μέχρι ότου να πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να φέρουμε τους ανθρώπους Ιούλιο μήνα? Σαφώς και όχι. Ούτε βάλαμε κανένα να υπογράψει καμία βεβαίωση ότι συμφωνεί με τα νέα τροφεία. Αυτό το έτσι γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Έπρεπε να δει τι ακριβώς λέει η υπεύθυνη δήλωση. Δηλώνω ότι τα στοιχεία τα οποία έχω δώσει είναι αληθινά. Αυτό υπογράφεις. Αυτή την ιστορία λοιπόν, ότι εμείς πάμε να δημιουργήσουμε τετελεσμένα ή να αποδιαιτήσουμε την τοπική κοινωνία πάνω σε θέματα τα οποία έχουν κοινωνικό πρόσημο, αυτό δεν θα γίνει ποτέ από εμάς. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται και η επιτομή του λαϊκισμού και να χτίζουμε ιστορίες οι οποίες δεν στέκουν πάνω σε ανύπαρκτα θέματα. Εκτός αν όλοι εδώ να το δούμε, να γίνω εγώ υποστηριχτής των φτωχών και να γίνετε εσείς υποστηριχτές των πλούσιων. Άμα δεν το κάνουμε και αυτό, αλλάξουμε και ρόλους. Αυτό το πράγμα λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη και αυτό το ποσό το οποίο φέτος θα εισπραχθεί από το Δήμο σε αυτήν τη διαδικασία τροφείων θα επιστρέψει, γιατί δεν είναι οικονομίστικη η προσέγγιση, θα επιστρέψει στους πλέον αδυνάτους που φυτούν μέσα στους παιδικούς σταθμούς. Αλλά αυτό είναι άλλη απόφαση η οποία θα έρθει μεταγενέστερα το Σεπτέμβρη μήνα. Ωραία. Κάποιος έχει κάποια ερώτηση? Προηγούνται οι σύμβουλοι και μετά θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Κοντονής. Παρακαλώ, κύριε Ματόπουλε. Τώρα μάλλον θα συγκρουστούν δύο κόσμοι. Εμείς είμαστε στενερά εναντίον της κατάργησης του δημόσιου και κοινωνικού παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδικών σταθμών. Γνωρίζουμε την άποψη ορισμένων αυτοδιοικητικών ερετών που θέλουν τους δημοτικούς σταθμούς σαν πάρκινγκ παιδιών, χωρίς να αναγνωρίζει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα και τα δικαιώματα που πρώτα και κύρια έχουν τα παιδιά και τα βλέπουν και σαν δομές προνοιακές. Θεωρούμε ότι η παιδική σταθμή είναι μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών μας και στην πραγματικότητα η έναρξη αυτής της διαδικασίας και θα βοηθούν τα παιδιά στην ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Πιστεύουμε ότι τα δωρεάν τροφεία που διεκδίκησαν και πέτυχαν οι δημότες των τριών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν υπάρχει κανένας λόγος να καταργηθούν. Ο Δήμος μας είναι ένας εύρωστος οικονομικά Δήμος και μπορεί να παρέχει αυτούς του είδους τις υποδομές ατελώς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ίδια κριτήρια με τα ορθώς χορηγούμενα στην τρίτη ηλικία και στους νέους και στα παιδιά. Η διάκριση που γίνεται κατά και τα κριτήρια επιλογής των παιδιών, πιστεύουμε λόγω πεπερασμένου αριθμού παιδιών που δέχονται η παιδική σταθμή, είναι το μόνο κριτήριο που οφείλουμε να έχουμε και όχι κανένα άλλο πέραν αυτού. Το πόσο χαμηλά είχατε θέσει αρχικά τον πύχη στις 10.000 ευρώ, αυτό δείχνει ότι η φιλοσοφία σας δεν ήταν αρχικά 25.000 ευρώ που θεωρούμε τώρα ότι είναι ένα έλογο νούμερο, αλλά θεωρούμε και το ποσό των 10.000 τη σημερινή εποχή. Τι λέτε εδώ, ποιος έβαλε 10.000? Ένα λεπτό να πληρώσω. Μα όταν λέτε τώρα... Η εισήγηση γράφει ότι ξεκινάει από τις 10.000... Πού το γράφει? Ποια είναι η απόφαση του ΟΠΑ, για διαβάστε τι. Η εισήγηση λέει. Απόφαση του ΟΠΑ ποια είναι? Η απόφαση είναι 25, ναι? Αλλά η εισήγηση ποιο νου είναι? Των υπηρεσιών. Στρέφεστε εναντίον των υπηρεσιών, λοιπόν. Ήταν 10. Τι ψήφισε, κύριε Ματόπουλε, το ΟΠΑ? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μα για όνομα του Θεού τώρα. Αυτό είναι σπεκουλάρισμα μεγάλου Βεληνικού. Τι να κάνουμε, πρέπει και εμείς να έχουμε τα εισηγήσει, κύριε Ματόπουλε. Με τα δικά σας να διευκρινίσουμε όμως ότι οι εισηγήσεις είναι των υπηρεσιών. Μπορώ να ολοκληρώσω? Ναι, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ πολύ. Και μιλάμε πάντα όχι για κανονικό εισόδημα υπαρκτό, τεκμαρτό. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί εγώ είμαι παθών με το τεκματό εισόδημα. Αυτά που διεκδίκησαν οι πολίτες
με τους αγώνες τους να έχουμε δωρεάν τροφία, ερχόμαστε σήμερα να τα καταργήσουμε χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Αυτού του είδους οι αγώνες δημιουργούν κοινωνίες, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες κοινωνικές ισονομίας και ίσων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει κανένα παιδί να αισθανθεί παιδί δεύτερης κατηγορίας σε μια δομή η οποία του παρέχει κάποια φιλοξενία και να είναι το παιδί του γονέα πελάτη, ο οποίος πληρώνει και έχει περισσότερα δικαιώματα, και του γονέα δικαιούχου που θα θεωρεί από παιδί. Πολύ θεωρία. Διεκδικούμε την καθολική κατάσταση. Συγγνώμη, σχολίασα καθόλου κανένα. Κύριε Βατόπουλε, μερικές φορές ξεφεύγετε όμως. Ξεφεύγω. Έμα. Και εγώ άκουσα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ, ότι τα παιδιά είναι νούμερα. Ότι τα εισοδήματα των γονιών καθορίζουν το ίδιο το παιδί. Και αυτό τι δεν το σχολείο. Εσείς με την πολιτική σας το γονιό στηρίζετε. Δεν στηρίζετε το παιδί. Όχι. Το γονιό στηρίζετε, κύριε Ματόπουλε. Αυτόν που έχει 100.000 ευρώ εισόδημα. Όχι το παιδάκι το οποίο θα έρθει εκεί, και το παιδάκι δεν ξέρει αν πλέον τροφιά ή όχι. Εσείς γινόσαστε αυτή τη στιγμή πάτρονας αυτών που έχουν 70 και 80 χιλιάδες ευρώ εισόδημα και θέλετε να του πληρώνουν τζαμπέ τροφία. Αυτό δεν θέλετε να κάνετε. Να φροντίσουν μέσα από άλλους τρόπους να εξορροπούν αυτές τις κοινωνικές ανισότητες και όχι μέσα από την βολή τροφείων. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα της δομής. Είμαι το που λες. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Με έχουν διακόψει 100 φορές. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Λοιπόν, και θα διεκδικούμε πάντοτε την καθολική κατάρριξη όλων των τροφίων σε όλες τις δομές αυτού του είδους. Λοιπόν, δεν ψηφίζουμε υπέρ της επιβολής τροφίων σε κανένα στάδιο παρά μόνο αυτά που αφορούν την τη χωρικότητα των παιδικών σταθμών και να φτάσουμε τον αριθμό των δικαιούχων για να μπορούν να τους φιλοξενηθούν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσετε να μιλήσει και ο κύριος Κοντονής ένα λεπτό και μετά απαντάτε και στους δύο. Κύριε Κοντονή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάγια θέση μου, την γνωρίζετε όλοι, ότι είμαι υπέρ της δωρεάν παιδείας και υπέρ του να μην πληρώνει κανείς τροφία. Είναι πάγια αυτή η θέση μου. Όσοι είμαστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε πως έχω τοποθετηθεί. Μη σας κουράζω, δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό. Βέβαια, αυτό είναι ένα δικαίωμα και μια απέτησή μου, το οποίο δεν μπορεί κανείς ούτε να το αμφισβητήσει, ούτε να μου επιβάλλει την άποψή του. Όμως θα μπω στο θέμα, γιατί ο κύριος Δήμαρχος μας έδωσε ορισμένα νούμερα. Και να πω το εξής, ότι τα παιδιά τα οποία είναι πάνω από 25.000, κύριε Δήμαρχε, τα οποία 25.000 και στο τέλος είναι αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι είναι τερματό και δεν είναι το κανονικό εισόδημα, είναι ένα εισόδημα, αν κοιτάξετε μια οικογένεια πενταμελή αυτή τη στιγμή, δύο γονείς και τρία παιδάκια, τα 25.000 για την περιοχή μας, όπως είναι και αν νοικιάζουν κιόλας σε ένα σπίτι για να μένουν, δεν το θεωρώ και πάρα πολύ μεγάλο ποσό τα 25.000. Δηλαδή, ζει μια οικογένεια πενταμελής με 25.000 για να τους επιβάλλουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εγώ ούτως ή άλλως είμαι υπέρ της δωρεάν παιδείας. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Γίνεται φασαρία για το, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, για τίποτα. Γιατί από ό,τι τα νούμερα που είπατε, η επιβάρηση του Δήμου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς γύρω στα 800.000. Και από ό,τι κατάλαβα, τα παιδιά τα οποία είναι πάνω από 25.000 δεν υπερβαίνουν τα 105, ξέρω, κάπου εκεί τώρα. Αν κάνω λάθος, δύο παιδιά πάνω, δύο παιδιά κάτω, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αν πάρουμε λοιπόν ότι πληρώνουν περίπου, ας πούμε, 40 ευρώ, ας μην πάρουμε τα 25, ας πάρουμε τα 30. Πόσο είναι για 30.000? Αν θέλετε να σας πω την ανάλυση η οποία υπάρχει όχι, εδώ, όχι, από τα σημερινά, από 30 και πάνω. Από 35.000 είναι 25 με 35, είναι 51 παιδιά. Από 35. Όχι, πόσο πληρώνουν, 80. Μέχρι 35.000, 50. Από 35.000, 80. Ωραία, σταμάτα εκεί. Ωραία. Ας πούμε ότι ο μέσος όρος είναι 50-60 για τα 100 παιδιά αυτά. Ναι. Ο μέσος όρος, να πούμε έτσι. Άρα είναι περίπου 100 παιδιά. Πόσο είναι το μήνα, 6.000 το μήνα. 6, ναι. Κάνω λάθος. Εντάξει, δεν είναι 6, πάει 10.000 το μήνα. Δηλαδή, όχι, Γρηγόρη, αφού είναι 100 παιδιά, είπαμε. Εδώ, βάσει τη ανάλυση των υπηρεσιών, αυτά τα 51 συν 29 συν 8 συν 9 συν 22 παιδιά είναι 105. Είναι 110.000 ευρώ το χρόνο.
Αυτό είναι το ποσό. Σύνολο 110. Μα δεν μπορεί να είναι. Είναι, είπαμε, είπαν 60.000 το μήνα. 6.000 το μήνα. Δες το ρε εσύ. Τι είναι. Δώσ' το να το δει. Το πινακάκι. Άλλοι πληρώνουν πιο πολλά. Δεν είναι όλα 50. Λόγω μέσα σώρος ρε παιδί. Δες το πινακάκι. Ολοκληρώστε. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του ΟΑΠΑ με μπροστά στα 800 τόσα αυτά. Και εξάλλου ο ΟΑΠΑ κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Θα μπορούσε να μειώσει μια εκδήλωση, μια τραγουδίστρια, ένα τραγουδιστή, κάτι ξέρω εγώ τι, μία από αυτά και να πάνε τα χρήματα σε αυτό τώρα. Γιατί δεν είναι τόσο πολύ το θέμα. Είναι το θέμα ότι πρέπει να υπάρχει δωρεάν παιδεία. Και αν αρχίσουμε και τυροκανίζουμε σιγά σιγά από εδώ, από εκεί, για τον ένα λόγο, για τον άλλο λίγο, θα καταντήσουμε να μην υπάρχει δωρεάν παιδεία. Αυτό είναι ο φόβος μου και δεν πρόκειται και δεν βάζω σε κανένα μοίρα κανέναν. Αλλά είναι η πεποίθησή μου και η ιδεολογία μου αυτή, η οποία λέει αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει δωρεάν παιδεία. Αν αρχίσουμε. Δωρεάν παιδεία με δωρεάν τροφία, κύριε Κοντονή, δεν μπορείτε. Θεωρώ το ίδιο πράγμα. Επιτρέψτε μου γιατί να έχω τις δικές μου. Στα σχολεία δεν τρώνε τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να έχω τις δικές μου απόψεις. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν μπορούμε και να συμφωνούμε και σε όλα. Εμένα αυτή είναι η απόψή μου και ούτε τα ψηφίζω, ούτε πρόκειται ποτέ να τα ψηφίσω. Ναι, θα το αφήσουμε. Απλά μπορώ να απαντήσω λίγο στους δύο συναδέλφους. Δύο πράγματα να πω, απλά και μόνο για να ακούσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει και θέλουν να μας πούν την άποψή τους, νομίζω, με την έγκριση του σώματος. Το θέμα του τεκμαρτού. Το θέμα του τεκμαρτού είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με την ελληνική φορολογική διοίκηση εδώ και 50 χρόνια. Καλός ή κακός. Μάλλον μετά την μεταπολίτευση, από τότε προέκυψαν τα τεκμαρτά. Επειδή όμως δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο σπέκουλο για το τεκμαρτό, θα πω το εξής. Ένα σπίτι 200 τετραγωνικών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βούλας σήμερα 200 τετραγωνικών μέτρων έχει τεκμαρτό, μάλλον προκύπτει από την ιδιοκτησία ή τη χρήση αυτού του σπιτιού τεκμαρτό 5.650 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Στο δικό μου σπίτι, το οποίο είναι στη Βούλα, εγώ το πήρα, δεν ήθελα να πω ότι είναι το δικό μου σπίτι, για να μην μπουν να γράψουν τώρα εδώ οι δημοσιογράφοι ότι μένω και σε σπίτι 200 τετραγωνικών μέτρων. Μην βγάλουμε το ε9 μας στη φόρα. Εγώ προσωπικά μένω σε σπίτι 198 τετραγωνικών, στη Δημοτική Ενότητα της Βούλας, Σπετσόν 151 και το τεκμαρτό μου, από αυτή την ιστορία είναι ή 5.650 ή 5.560. Αυτό είναι το τεκμαρτό. Γιατί έρχεται αναλυτικό. Συνεπώς τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν είναι αυτά τα οποία σήμερα είναι φανταστικά και ανύπαρκτα. Διότι πράγματι για να μπορώ να ζήσω εγώ σε ένα σπίτι 198 τετραγωνικών πρέπει να έχω να πληρώσω το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστά του, όλες αυτές τις ανάγκες. Έχει μια λογική. Όταν δε εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι δεν εισπράττω, τότε με κάποιο τρόπο πρέπει να αιτιολογήσω και να δικαιολογήσω το επίπεδο διαβίωσής μου. Είπατε πριν, και το χαιρετίζω και εγώ, γιατί είμαι της λογικής των αγώνων, νομίζω ότι το αποδεικνύουμε εξάλλου κάθε μέρα, ο καθένας για το τι αγωνίζεται. Όταν έγινε αγώνας, λέτε ότι τα τροφεία έγινε αγώνας και κατακτήθηκε από τους δημότες της περιοχής. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το οποίο έγινε τότε, και σας το λέω και θα παραπέμψω στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνης της περίοδου, ήρθαν εδώ οι γονείς για να εναντιωθούν σε μία απόφαση μελλοντική, η οποία ήταν έξω από κάθε λογική, αύξησης των τροφείων από τον τότε πρόεδρο του ΟΑΠΑ. Και ενώ ήρθαν να πούν, παιδιά, όχι, μην προχωρήσετε στα νέα αυξημένα αυτά, τα οποία ήταν και εγώ τα είχα καταψηφίσει, είχα τοποθετεί αρνητικά, έφυγαν από εδώ πέρα μέσα χωρίς να κάνουν κανέναν αγώνα, με έναν μποναμά, λες και το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από οι Βασίλειδες, μηδενισμού των τροφείων. Την πρόταση μάλιστα για το μηδενισμό των τροφείων την είχε κάνει εδώ ο κ. Κοντονής. Ο Διονύσης την είχε κάνει. Και επ' αυτής της πρότασης μάλιστα, και είναι πολύ καλό να ξέρουμε πώς έχουμε φτάσει στις αποστάσεις, να πάρετε τα απομαγνητοφωνικά πρακτικά. Η δική μου πρόταση τότε ως επικεφαλής αντιπολίτευσης ήταν μέχρι 30.000 ευρώ να μηδενίσουμε, γιατί πράγματι υπάρχει κρίση, αλλά από 30.000 ευρώ και πάνω να διατηρήσουμε τα τροφεία ως έχουμε.
Αυτό λοιπόν έχει να κάνει η λαϊκή βεβαίως για δώση, η λαϊκή συσπήρωση. Εγώ τη λαϊκή συσπήρωση βέβαια δεν την είδα ποτέ να έρχεται με πρόταση ισοπεδωτική. Η λαϊκή συσπήρωση ήταν πάντα εδώ πέρα μέσα και εγώ σεβόμουν την άποψή της, γιατί ήταν υπέρ των αδυνάτων και υπέρ αυτών που δεν έχουν. Όχι αυτών που έχουν 100.000 ευρώ εισόδημα να πηγαίνουν με τις Καγιέν τα δυο τους παιδιά στον παιδικό σταθμό, να τους επιχορηγούμε και 600 ευρώ το μήνα τροφεία. Όχι. Εγώ τέτοιου είδους προσέγγιση δεν μπορώ να κάνω. Και να τελειώσω με αυτό που είπε ο φίλος μου Διονύσης Κοντονής. Κύριε Κοντονή, η λογική εδώ δεν είναι οικονομίστικη. Δεν πάμε να εξοικονομήσουμε χρήματα γιατί δεν έχουμε. Αυτά τα χρήματα τα οποία εξοικονομούμε θα τα δείτε εδώ, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΑ, πώς θα ξαναγυρίσουν στην ίδια χρήση. Δεν πάμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Πηγαίνουμε να αποδώσουμε, τουλάχιστον έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, μια άλλη κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία πουδενή δεν είναι ισοπεδωτική και πουδενή δεν βάζει αυτόν ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να πάει διακοπές, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα παιδιά του κάποιες μέρες εβδομάδας υποσυντίζονται, εγώ αυτόν δεν θα τον βάλω. Μα το σκαφάτο, ο οποίος λιμενίζει το σκάφος του στην μαρίνα της Βουλιαγμένης και θα του επιχορηγώ 300 ευρώ το μήνα το παιδί του στον παιδικό σταθμό. Αυτό είναι στρεβλή κίνηση. Και επειδή πιστεύω ότι αν τα αναλύσουμε λογικά, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη. Όταν θα δείτε τη δεύτερη φάση των αποφάσεων για το πώς θα ενισχυθούν από τα χρήματα που εξοικονομούμε τα παιδιά των χαμηλών εισοδημάτων, τότε έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα καταλάβετε ποια είναι η πολιτική και θα προστρέξετε για να στηρίξετε τη δεύτερη φάση της διανομής αυτών των χρημάτων που εξοικονομούνται. Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Θα ήθελα να αποφασίσετε ποιος από εσάς θα εκπροσωπήσει την ομάδα κάτω. Θα θέλατε να έρθετε κοντά για να τα περάσουμε και στα πρακτικά. Ό,τι πείτε, βεβαίως, σε ένα μικρόφωνο. Τι μαγεία θέλεις. Ωραία. Τώρα θα δω. Όχι. Με το Βασιλιά. Όχι. Ματόπουλο. Θα σας δώσω το λόγο για 3 λεπτά. Θα ήθελα να μας πείτε το όνομά σας για να καταγραφείς τα πρακτικά. Λέγομαι Κουτσάφτη. Μ' ακούτε? Ναι. Λέγομαι Κουτσάφτη Μπέτη. Είμαι επικεφαλής της ομάδας της ΟΓΕΤ, των γυναικών Μπάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τώρα για να συστηθούμε... Γι' αυτό. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα. Για να συστηθούμε λιγάκι, να σας πω ποια είναι η ΟΓΕ. Η ΟΓΕ είναι η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Η Ομοσπονδία μας είναι γέννημα της ιστορικής αναγκαιότητας. Ιδρύθηκε το 1976 και σκοπός μας είναι η γυναική ισοτιμία και χειραφέτηση, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Παλεύουμε την αντεργατική και την αντιλαϊκή πολιτική, που πρώτα του θύματα είναι οι γυναίκες και η νεολαία της λαϊκής οικογένειας. Μετέχουμε στη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΗ, της ΠΑΣΕΒΕ και του ΜΑΣ. Διαχρονικά δίνουμε τη μάχη για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην προσχολική αγωγή σε αποκλειστικά δημόσιους και δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και αυτό είναι πολιτική, κύριε Δήμαρχε. Θέλετε να μπείτε στο θέμα τώρα, να λοιπόν, μας πείτε στο θέμα, την άποψή σας. Στο θέμα, η άποψή μας ποια είναι, γιατί εδώ, με τη σημερινή μας παρέμβαση, ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή ποια θέση παίρνει στο πρόγραμμα που προωθεί η κυβέρνηση για τη λήψη από το κράτος χρηματοδότηση των βρεφικών παιδικών σταθμών. Ποια θέση παίρνει η χρηματοδότηση, τα γνωστά βάουτσερ, να πηγαίνουν στον ωφελούμενο και όχι στη δομή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, και εδώ είναι ακριβώς πολιτικό θέμα, επέρχεται επικίνδυνη αλλαγή στο χαρακτήρα και στη μορφή του σημερινού προγράμματος. Η διαδικασία μέχρι τώρα διασφάλιζε και στήριζε κύρια τις δημόσιες και δημοτικές δομές. Ρωτάμε,
πόσα παιδιά θα υποδεχθούν, ποιο θα είναι το ύψος της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα που θα λάβουν, ώστε να σχεδιαστούν, να σχεδιάσουν τους εργαζόμενους τους που χρειάζονται και να μπορούν να ανανεώσουν και τις συμβάσεις τους. Γιατί το καινούργιο πρόγραμμα δεν τις ανανεώνει τις συμβάσεις. Και από ό,τι ξέρουμε, οι μόνιμοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Θα γίνουν καινούργιες προσλήψεις δηλαδή, μονίμων. Γι' αυτό απαιτούμε να καλυφθούν πλήρως το δικαίωμα του παιδιού στη φροντίδα και την αγωγή με δημόσιους και διωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να πάρθουν όλα τα μέτρα ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία και η χρηματοδότηση των βρεφικών παιδικών σταθμών, των ΚΔΑΠ στους Δήμους και να λειτουργήσουν από την 1η Σεπτέμβρη κανονικά. Η διασφάλιση και ανανέωση όλων των συμβάσεων του απασχολούμενου προσωπικού στις δομές και στο πρόγραμμα. Και αυτά δεν είναι ουτοπία. Ποια θέση παίρνει ο Δήμαρχος για όλες αυτές τις απαράδεκτες εξαγγελίες της κυβέρνησης? Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω επιγραμματικά, γιατί η τοποθέτηση σας ήταν άκρος πολιτική. Ποια φωτιά? Έχουμε μια φωτιά. Πού? Από εκεί πάνε. Ναι. Λοιπόν, θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι η χρηματοδότηση είναι επιικώς απαράδεκτο ότι είναι τόσο χαμηλή. Όμως πολιτική δική μας, και το ανέφερα και στην εισήγησή μου, είναι ότι όσα και να είναι η κεντρική χρηματοδότηση, όση και να είναι, εμείς από ίδιους πόρους χρηματοδοτούμε τη συγκεκριμένη δράση. Σας είπα ότι πέρσι πήραμε μέχρι και παιδιά τα οποία δεν δικαιούνται να είναι, γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την υπηρεσία και να την έχουμε επαρκή και πλήρη στη διάθεση των δημοτών. Για τα βάουτσερ. Απαράδεκτη κατάσταση. Δεν αποφασίζουμε εμείς, δεν νομοθετούμε. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ζητάμε διαρκώς με παρεμβάσεις μας να έχουμε μόνιμο προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς. Και αυτό το οποίο κάνουμε, και είμαστε νομίζω προς σωστό δρόμο, ότι φέτος έχουμε και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν βγει με την αρρωγή του Δήμου, ούτως ώστε παιδιά τα οποία δούλευαν στους παιδικούς σταθμούς, με προσωρινές διαταγές να παραμείνουν, για να θεμελιώσουν σιγά σιγά τα δικαιώματά τους και να μπορέσουν να μετατραπούν και να γίνουν αορίστου χρόνου. Εμείς δεν θέλουμε να δουλεύουμε ούτε με εποχιακούς, ούτε με βάουτσερ. Αυτό είναι κακής ποιότητας εργασίας. Θέλουμε μόνιμο, υπεύθυνο προσωπικό και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αυτό θα ήταν καλό, επειδή το προσωπικό των παιδικών σταθμών είναι πολύ. Τι προσωπικό έχουμε, Γιάννη? Είναι γύρω στα 60 άτομα. Θα ήταν καλό, εσείς σαν όγιε, μια είναι και θέμα που απασχολεί εσάς, να έρθετε σε επαφή με το προσωπικό αυτό για να ρωτήσετε από αυτούς πρωτογενώς και να μάθετε κατά πόσον εμείς διεκδικούμε να έχουμε μόνιμο προσωπικό, στηρίζουμε τα αιτήματά τους και προσπαθούμε να τους δώσουμε για να κάνουν τη δουλειά τους το καλύτερο δυνατό. Μία ισοπεδωτική προσέγγιση που θα λάβει μέσα και το Δήμο, νομίζω αδικεί όχι τη διοίκηση, αδικεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν φέρει τους παιδικούς σταθμούς σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο που είναι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω σας απάντησε. Σας απάντησε. Ποιο πρόγραμμα? Δεν την αφήνω. Εμείς δεν ψηφίζουμε το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Εμείς ψηφίζουμε σήμερα κατά πόσον οι έχοντες και κατέχοντες θα πληρώνουν τροφεία. Αυτό είναι το θέμα μας όμως σήμερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε παραπέρα θέμα πολιτικό. Ναι. Λυπάμαι. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα που ψηφίζουμε. Επειδή, να σας πω κάτι, θα σας διακόψω, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Παίρνουμε μια συγκεκριμένη απόφαση, κύριε Κοντονή. Κύριε Κοντονή, παίρνουμε μια συγκεκριμένη απόφαση για... Δεν ακούτε τι σας λέμε όμως, εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Όχι, πλούσιος στιγμή δεν είναι, αλλά δεν είναι και των 6.000 κάτω από το όριο της φτώχειας.
Όχι βέβαια. Δεν αλλάζει. Όταν βάζουμε όλο από 25 μέχρι 30. Μιλάμε για τα τροφεία. Μιλάμε για τα τροφεία. Μα δεν ακούτε όμως, μιλάτε πάνω από αυτό που σας απαντάει. Δεν ξέρετε, η δομή αυτή έχει τροφεία. Δεν είναι δομή σχολείου. Το σχολείο δεν έχει τροφεία. Η προσχολική έχει τροφεία και κόστος. Έτσι, μπράβο. Όταν λοιπόν θα καταφέρετε εσείς με τους αγώνες σας και εμείς με τους αγώνες μας να φέρουμε εδώ και να κάνουμε... αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση σήμερα, συζητάμε. Παραδίδομαι. Δεν είμαστε βουλή εδώ. Όχι βέβαια, καμία σχέση. Καμία σχέση. Έχετε μπερδευτεί νομίζω, καμία σχέση. Λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει, κύριε Ματόπουλο, έχετε αντίρρηση ή όχι? Ωραία, ο κύριος Ματόπουλος και ο κύριος Κοντονής ψηφίζουν όχι και οι υπόλοιποι ναι, οπότε περνάει κατά πλειοψηφία το πέμπτο θέμα. Συγγνώμη, το τέταρτο θέμα. Περνάμε στο πέμπτο θέμα. Λήψη απόφασης Α. Για τη συνέχιση ή μη των εργασιών για την κατασκευή του έργου. Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης. Αυτό που είναι βουλιαγμένη. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτέμβρη του 2016 έως 31/8 του 2016 και β' για την εξαίρεση των κανονιστικών διατάξεων εκτέλεσης των εργασιών του συγκεκριμένου έργου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Αργυρουδάκης. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι το θέμα του έργου της κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης. Λοιπόν, πού το? Το θέμα εδώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στην Βουλιαγμένη υπήρχε εδώ και περίπου 30 χρόνια ένα πρόβλημα όπου το καλοκαίρι λόγω του συστήματος έτσι όπως είχε σχεδιαστεί το οποίο δεν συνάδει με τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης αλλά και της λογικής κάθε καλοκαίρι είχαμε περίπου μία φορά τη βδομάδα μία διαρροή μεγάλων ποσοτήτων λιμάτων στον όρμο της Βουλιαγμένης. Κάτι το οποίο ήταν και είναι απαράδεκτο για μια περιοχή υπερώριμη όπως αυτή της Βουλιαγμένης και η οποία υποτίθεται θα έπρεπε να έχει καλύτερη τύχη. Μελετήθηκε αυτή η ιστορία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και από την ΕΙΔΑΠ, βρέθηκαν οι παθογένειες και αποφασίστηκε και έγινε μια μελέτη η οποία δημοπρατήθηκε πέρσι τον Νοέμβρη, βγήκε ο ανάδοχος, ολοκληρωθήκαν όλες οι διαδικασίες τον Μάρτιο μήνα, γιατί ήταν το έργο μεγάλο, ήταν 270.000 και χρειάζονταν προσυμβατικό έλεγχο και από τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου και μετά ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, γιατί εδώ και περίπου 3 χρόνια όπου η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος γενικά, η αρμοδιότητα έφυγε από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων και για οτιδήποτε μεγάλη κατασκευαστική τομή γίνει, απαιτείται απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή για να πάρθει μας πήρε δύο μήνες γιατί κάναμε παρέμβαση και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού για να μπορέσει να μπει με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί στο ΚΑΣ σήμερα εκκρεμούν θέματα περίπου 2,5 χρόνια. Μπήκε, πάρθηκε η έγκριση στις 25 Μαΐου. Στη συνέχεια έγινε ένα αίτημα από τις επιχειρήσεις της περιοχής και το ξενοδοχείο, καθότι μπήκαμε στην διαδικασία των Ποσειδονίων και είχαμε πάνω από 30.000 αυτοκίνητα τα οποία θα επισκέπτονταν το χώρο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου μέχρι τις 12 Ιουνίου που ήταν τα Ποσειδόνια και για τον λόγο αυτό αναβάλαμε την πρόοδο των έργων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπήκαμε στο καλοκαίρι. Η εγκατάσταση του συνεργείου προϋπέθεται
συγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες, καθότι η Απόλλωνος θα έπρεπε να μονοδρομηθεί, το ρεύμα που είναι προς τη θάλασσα να γίνει όριγμα και η κίνηση να γίνει μέσω της... η αναχώρηση από τη Βουλιαγμένη να γίνεται από τη Λιτούς και η άφηξη να γίνεται από την... Το θέμα αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή απόφαση δημάρχου. Δηλαδή, πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και μπορούσαμε από σήμερα Δευτέρα να έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή του έργου. Αλλά το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ξέρουμε το εξής. Δυστυχώς δεν, πέραν του κύριου Ματόπουλου, δεν έχουμε άλλη παράταξη από την αντιπολίτευση, την οποία εγώ θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την άποψή της. Έχουμε το εξής μεγάλο ερώτημα. Οι τοπικοί επιχειρηματίες, αλλά και οι λουόμενοι της περιοχής, κυρίως οι επιχειρηματίες, οι οποίοι ανοίγουν μια κουβέντα που λένε ότι, παιδιά, Ιούλιο-Αύγουστο τεινάξαμε την περιοχή στον αέρα. Οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκιο. Κανείς δεν ήθελε να φτιάξει το έργο τώρα Ιούλιο μήνα. Σας εξήγησα πως στάσαμε εδώ. Ή αυτοί οι οποίοι είναι λουόμενοι και οι οποίοι φωνάζουν και λένε τρέξτε μια ώρα αρχίτερα να γλιτώσουμε από την υπερχείληση λιμάτων μέσα στον κόλπο της Βουλιαγμένης. Τι από τα δύο σήμερα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας? Να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα προσέγγισης, στάθμευσης και λοιπά στην περιοχή, ή να συνεχίσουμε να αφήνουμε την περιοχή για δύο μήνες να είναι έρμεο των υπερχιλήσεων της περιοχής. Mm. Αυτό είναι λοιπόν ένα ερώτημα, γιατί εγώ προσωπικά έχω απάντηση. Σήμερα το έφερα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσω τις απόψεις κυρίως των ανθρώπων της αντιπολίτευσης. Γιατί θα πρέπει όλοι μας σε αυτό το Δήμο να σταματήσουμε να ψαρεύουμε σε θόλα νερά. Τι σημαίνει αυτό? Αν εμείς προχωρήσουμε το έργο και αποφασίσουμε να προχωρήσουμε το έργο, μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, ξεχνώντας ότι επιταχύνουμε ότι επιταχύνουμε μια ώρα αρχίτερα να σταματήσει η μόλυνση της περιοχής και τα λίμματα στη θάλασσα, σου πει ο άλλος τεινάζει την περιοχή στον αέρα. Από την άλλη πλευρά θα σου πει γιατί σταμάτησες το έργο τώρα που ορίμασε και επιτρέπεις τα λίμματα να συνεχίζουν να χύνονται μέσα στον όρμο της Βουλιαγμένης. Σας λέω, απάντηση εγώ έχω. Η απάντηση που έχω είναι κάτι το οποίο θα σας το πω, όχι, εγώ θέλω να ακούσω πρώτα εσάς. Είναι απάντηση η οποία δεν πρέπει να επιτρέψει σε κανέναν μεταξύ του άσπρου και του μαύρου να κινηθεί στις 50 εκατομμύρια αποχρώσεις του γκρι. Στην επόμενη λιματοπλημμύρα, αν εμείς, εγώ μάλλον, όχι το Συμβούλιο, εγώ έχω αποφασίσει αναβολή του έργου, θα έρθει ο Ανώλης και θα μου πει γιατί επιτρέπεις, αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να γίνεται πλημμύρα. Αν δεν γίνει αυτό, θα έρθει η Έννη και θα μου πει γιατί μου έκλεισες την πρόσβαση αυγουστιάτικα. Τόσο καλό σχεδιασμό. Όλο το θέμα αυτό. Όλο το θέμα αυτό. Τι έγινε, γίνεται πόλεμος? Λοιπόν, συνεπώς εγώ θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα. Θα σας πω απλά και μόνο ότι εγώ έχω, θεωρώ ότι μπορούμε, κάτι το οποίο 30 χρόνια συμβαίνει, να το υποστούμε άλλους δύο μήνες, απλά για ένα λόγο. Διότι όσο κατασκευάζουμε το έργο που θέλουμε δύο μήνες, θα συνεχίσουμε να έχουμε λιματοπλημμύρες. Δηλαδή και στις 15 Ιουλίου και στις 22 Ιουλίου και στις 5 Μαΐου και στις 5 Αυγούστου και στις 18 Αυγούστου θα έχουμε λιματοπλημμύρα. Όσο κατασκευάζουμε το έργο. Πότε θα σταματήσουμε να έχουμε λιματοπλημμύρα? Όταν συνδέσουμε το έργο που θα κατασκευάζουμε με την παροχή λιμάτων.
Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει επίσης σήμερα να σας πω, είναι ότι ενώ θα έπρεπε αυτό το πράγμα να έχει τελειώσει, αν δουλέψουμε Ιούλιο-Αύγουστο, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, να μην έχουμε πλέον λιματοπλημμύρες, αν πάρουμε απόφαση παράτασης του έργου, αυτό το πράγμα θα πάει 2 μήνες μετά. Δηλαδή θα έχουμε λιματοπλημμύρες μέχρι τέλος, μέχρι τον Νοέμβρη μήνα. Αυτές λοιπόν τις αποφάσεις, για να μην πάμε και ο καθένας πει, καταγγείλει μάλλον, αυτό που δεν θα γίνει. Οι μισοί θα καταγγέλουν ότι τεινάξαμε την περιοχή στον αέρα και οι άλλοι μισοί θα καταγγέλουν ότι τα λίμματα συνεχίζουν και πέφτουν στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο θέλω να έχουμε καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Θα φύγουν, έτσι. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Γι' αυτό σου είπα να κάτσεις. Ωραία. Ο κύριος Ματόπουλος προηγείται. Παρακαλώ. Τώρα, χωρίς να σηκώσω το χέρι μου, δίνεται το λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Όταν μοιράζεις ευθύνες, είναι εύκολο να δίνεις το λόγο. Λοιπόν, θέλω να πω, το θέμα με έχει απασχολήσει. Έχω κι εγώ λάβει αιτήματα από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αγωνιούν για το τι θα γίνει με το έργο. Είναι ένα έργο πράγματι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και σε αυτή την χρονική στιγμή, με τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής μέσα στο καλοκαίρι που αυξάνεται η κίνηση να αγωνιούν για την συνέχιση του έργου, η πιο λογική λύση είναι να του δώσουμε μια παράταση για τα μέσα Οκτώβρη, εγώ υπολογίζω, για να μπορέσει να έχει εκτονωθεί τουλάχιστον η κίνηση και για τον εργολάβο θα είναι πιο εύκολο να το τελειώσει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα όταν έχει λιγότερο φόρτο ο δρόμος. Πρέπει να συμπεριλάβουμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση, είτε ξεκινήσει τώρα είτε τότε το έργο, ο φόβος να βρεθεί κάποιο αρχαιολογικό έβριμα και να καθυστερήσει πολύμηνα το έργο, πάντα υφίσταται. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το τι είναι λογικότερο να συμβεί και να μην επιβαρύνουμε άλλο τις επιχειρήσεις που ήδη βιώνουν πολύ σημαντικά ποσοστά μείωσης του τζίρου τους λόγω της κρίσης. Άρα προτείνω μετά τις 15 Οκτώβρη να ξεκινήσει ο ανάδοχος να υλοποιεί το έργο και στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και να επιβαρύνει το λιγότερο δυνατό την κυκλοφορία και τους περίοικους. Ωραία, ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοντονής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτό που λέμε προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Πραγματικά, Δήμαρχε, υπάρχει ένα θέμα εκεί το οποίο συζητείται από τους κατοίκους και οι περισσότεροι, να σου πω την αλήθεια, είναι το ότι θα ενοχληθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι απόψεις υπέρ του να γίνει αυτό το πράγμα και ότι τους ενοχλεί είναι πάρα πολύ λιγότερες αυτοί οι οποίοι εκφράζουν ότι πρέπει να κατασκευαστεί. Θα έλεγα ότι η πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων λένε ότι θα ενοχληθούν και το ένα και το άλλο. Πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει από το 60 εκεί πέρα. Τώρα, τόσα χρόνια το έχουμε ζήσει. Αν το ζήσουμε και για 2 μήνες ακόμα, 2,5 δεν είναι και μεγάλη ιστορία. Συγγνώμη. Κοίταξε να δεις τώρα, να μιλάμε λίγο σοβαρά. Εφόσον υπάρχει από το 60. Δεν πήρε ράμα, το οποίο έπαιρνε για καλαμπούρι, δεν πήρε για καλαμπούρι. Ξέρεις, όταν υπάρχει μια κατάσταση από το 60 μέχρι σήμερα, εντάξει, για 2,5 μήνες δεν χαλάει ο κόσμος. Και ενώ θα ενοχληθούν οι άλλοι, είναι άνθρωποι που μένουν εκεί, είναι άνθρωποι, είναι και μπροστά από τον ξενώνα η όλη ιστορία αυτή, θα ενοχλήσει ανθρώπους οπωσδήποτε. Ας το αφήσουμε, Δήμαρχε, για το Σεπτέμβριο, να γίνει Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται. Αυτό είχαμε πει, εάν γιδωθεί η παράταση, να ξεκινήσει 1η Οκτωβρίου. Πάρα πολύ καλή ιδέα είναι αυτή. Δεν το κλείνω τώρα. Ωραία. Οπότε, έχουμε στείλει μέχρι τώρα 3 επιστολές. Και αυτή η επιστολή, η τελευταία η οποία έφυγε, είναι ότι από τις 15 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την, δούμε τις, ότι έχουν λιποσυλλέκτες. Όποιος δεν έχει λιποσυλλέκτη, το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ. Είναι 4 εγκαταστάσεις. Είναι ΦΥ200 η σωλήνα, η οποία παροχετεύει την Ιθάκη, παροχετεύει το ορφανοτροφείο, το Λεμό και το Ραφάλ. Αυτά, αντί να παροχετεύονται με αυτόνομη γραμμή
και να πηγαίνουν, μπαίνουν στο δίκτυο έξω από την Ωκεανίδα και να πηγαίνουν με, με καταθλιπτικό αγωγό, λέει, συμπιεσμένο στο αντλιοστάσιο, κατεβαίνουν με βαρυτικό αγωγό στην είσοδο του ναυτικού ομίλου, πηγαίνουν πίσω, συμπιέζονται εκεί από το σύστημα που είναι Αστέρας, Ναυτικός Όμιλος και Μούρινγκς και ανεβαίνουν πάνω. Ανεβαίνοντας απάνω, η σωλήνα Φι 200 από τα λίπη και από όλα αυτά τα πράγματα κλείνει και με το που κλείνει από Φι 200 γίνεται Φι 80 και υπάρχει υπερχείληση μέσα στην... Λοιπόν, εμείς τώρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε έναν αγωγό τον οποίο θα τον χρεώσουμε στη συνέχεια, το ξέρετε αυτό, στους ιδιοκτήτες εκεί, οι οποίοι είναι το Ιθάκι, το Ορφανοτροφείο, το Ραφάλ και οι υπόλοιποι. Ο αγωγός αυτός έρχεται και φτάνει και έξω το λιμεναρχείο και συνδέεται με το δίκτυο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει ο αγωγός αυτός, γιατί είναι καταθλιπτικός, να κατέβει 7 μέτρα κάτω. Στο παλιό λιμεναρχείο, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η δομή του έργου. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν αντίρρηση για το... Άρα η πρόταση είναι για 1η Οκτωβρίου. Εντάξει. Μισό λεπτό. Ομόφωνο. 1η Οκτωβρίου. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, είναι το έκτο, έγκριση. Αποχωρεί ο κύριος Κοντονής. Έγκριση αγοράς ακινήτου οικοπαίδου για την εγκατάσταση λειτουργιών του Δήμου Πάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, στον τομέα καθαριότητας, ανακύκλωσης και λοιπόν τομέων. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Κύριε, ήταν εκείνη η άκρηση. Ομόφωνα αναβολή για 1η Οκτωβρίου. Να ξεκινήσω τώρα. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας έχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν διαχρονικά συσσωρευτεί. Έχουμε μια σειρά από πρόστιμα τα οποία έχουμε δεχτεί για τις μεταφορτώσεις, για τα αμαξοστάσια, για τις δεξαμενές, για όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να έχουμε ως Δήμος, αλλά δεν έχουν χωροθετηθεί, δεν μπορούν να χωροθετηθούν λόγω χρήσεων γης και για τον λόγο αυτό υπάρχουν ζητήματα τα οποία αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να έρθει και να κλείσει μια δημοτική εγκατάσταση όπως συνέβη με τη μεταφόρτωση της Βούλας. Μεταφόρτωση της Βούλας, ήρθαν, την κλείσανε. Τι σημαίνει κλείσιμο μεταφόρτωση της Βούλας, η οποία δικαίως έκλεισε γιατί εκεί δεν είναι χώρος μεταφόρτωσης. Σημαίνει ότι προστέθηκαν περίπου 380.000 ευρώ στο κόστος διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. Γιατί δεν έχουμε την ταλίκες οι οποίες συμπιέζουν να μεταφορτώσουμε και πηγαίνουν τα απορριμματοφόρα, καύσιμα, εργατοτεχνικό προσωπικό, ανταλλακτικά, διόδια κλπ. Αυτό λοιπόν το οποίο μπαίνει σε μια κεντρική πολιτική είναι να βρούμε το χώρο αυτό ούτως ώστε 9 δραστηριότητες του Δήμου, από τις οποίες σήμερα έχουμε τις 7 και αποκτούμε ως ονούπο την 8η, τις οποίες θα τις διαβάσω, να μπορέσουν να φιλοξενηθούν κάπου που θα είναι νόμιμα και που θα είναι ομογενοποιημένα. Δηλαδή να φύγουμε από τη λογική αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του και μάλιστα εκεί που είναι τα ράσα του να μην προβλέπεται. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα με το αμαξοστάσιο στη Βάρη. Ο χώρος δεν είναι ο προβλεπόμενος. Το αμαξοστάσιο είναι κατά το 1 τρίτο νεκροταφείο και κατά τα 2 τρίτα χώρος πρασίνου. Άρα πρέπει να βρούμε χώρο αμαξοστασίου των οχημάτων του Δήμου, απορριμματοφόρα, σειρμή και φορτηγά. Δεύτερον, τεχνικό συνεργείο των οχημάτων του Δήμου. Εκεί που έχουμε σήμερα τεχνικά συνεργεία δεν προβλέπεται. Όπως σας είπα, είναι χώρος πρασίνου και νεκροταφείου. Έχουμε ένα χώρο συνεργείων που είναι το οικόπεδο 1700 μέτρα στην Αναγυρούντος. Εκεί όμως πρώτον είμαστε σε εμπορική ζώνη και αστική περιοχή, άρα δεν συνάδει να πάμε να φτιάξουμε εμείς συνεργεία, ανεξάρτητα αν υπάρχουν άλλα συνεργεία. Και δεύτερον, έχουμε και το εξής πρόβλημα, το μεγάλο, ότι βρήκαμε αρχεία. Άρα δεν μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε ορίγματα και υποστηρικτικές δραστηριότητες συνεργείου. Άρα και το συνεργείο θα πάει εκεί που είναι το αμαξοστάσιο.
πρατήριο ανεφοδιασμού οχημάτων του Δήμου σε καύσιμα. Έχουμε σήμερα ένα πρατήριο το οποίο βρίσκεται με μια προσωρινή εγκριτική απόφαση μέχρι το 18. Μετά το 18 δεν θα έχουμε πού να έχουμε νόμιμη δεξαμενή καυσίμου. Πλυντήριο οχημάτων. Δεν έχουμε πλυντήριο οχημάτων, αναγκαζόμαστε να βγαίνουμε σε συμβάσεις οι οποίες είναι κοστοβόρες και οι οποίες μάλιστα πολλές φορές μας αναγκάζουν να στέλνουμε τα αυτοκίνητά μας στην Πέτρου Ράλι για να πληθούν. Χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού. Αυτό είναι λογικό. Αποδυτήρια ΒΣΕ, από εκεί που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι, και χώροι διοικητικής λειτουργίας στα γραφεία, το οποίο υπάρχει και σήμερα υποτυπωδώς στο εργοτάξιο. Σταθμός μεταφόρτωσης και διαλογής σύμμικτων απορριμμάτων. ΣΜΑ. Αυτό το οποίο είχαμε, το οποίο ήταν παράνομο και το οποίο δεν έχουμε σήμερα. Αυτό μπορεί να είναι κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου, πάντως όποιου τύπου και να είναι, πρέπει να είναι κάπου που να προβλέπεται. Και αδειοδοτημένο, βέβαια. Σταθμός εναπόθεσης και τεμαχισμού ογκωδών απορριμμάτων και κλαδεμάτων. Είμαστε σε μια φάση, αύριο έχουμε Οικονομική Επιτροπή, εγκαίνουμε τους όρους διακήρυξης για την προμήθεια μετά την ακύρωση της πρώτης διαδικασίας. Γιατί υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι μπορεί ο διαγωνισμός που κάνουμε να είναι φωτογραφικός. Τον ακύρωσα το διαγωνισμό και τον ξανακάναμε από την αρχή και βάλαμε μέσα όλους όσους οι οποίοι φώναζαν για να μας πούν πώς δεν θα είναι φωτογραφικός ο διαγωνισμός. Αύριο λοιπόν περνάει από την Οικονομική Επιτροπή τα τεύχη δημοπράτησης για το λιοτεμαχιστή, δηλαδή το σπαστήρα, ένα μεγάλο θηρίο τέλος πάντων σαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα τοποθετηθεί και θα μας κόβει τα κλαδιά, θα σπάει βαριά καναπέδες, θα διαχωρίζει μέταλλα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο είναι κόστος 600.000 ευρώ. Αυτό πρέπει κάπου να τοποθετηθεί. Γιατί σήμερα κινδυνεύουμε να τον πάρουμε και να μην έχουμε να τοποθετήσουμε κάπου να λειτουργήσει. Σταθμός μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού από τη βιομάζα κλαδεμάτων. Όπως είδατε όσοι μετήχανε προχθές στην ενημερωτική ημερίδα για την καθαριότητα, έχουμε μια σύμβαση με το Πανεπιστήμιο. Ήδη παράγουμε τους πρώτους 1.000 τόνους εδαφοβελτιωτικού, κομπόστ ειδικό, το οποίο θα γίνει ακόμα καλύτερης ποιότητας με την ανάμειξή του με βιοαπόβλητα, δηλαδή βιοαποσπούμενα μάλλον, τα οποία με τους καφεκάδους μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ξεκινήσει την περισυλλογή τους. Εκεί λοιπόν θέλουμε και ένα πεδίο κομποστοποίησης, το οποίο δεν είναι μεγάλο, είναι της τάξης περίπου του ενός στρέμματος. Όμως χρειαζόμαστε και αυτό να είναι εκεί. Αυτά λοιπόν τα 7 τα οποία σας είπα, μέχρι και σταθμό εναπόθεσης τεμαχισμού ογκωδών, τα θέλουμε αύριο το πρωί. Γιατί σε 3 μήνες θα έχουμε και τον λιοτεμαχιστή. Το 8 θα το έχουμε, το 8 θα το χρειαστούμε περίπου σε ένα οχτάμινο που θα έχουμε τελειώσει τη σύμβαση αυτή την τρέχουσα με το Πανεπιστήμιο και μπορεί να συνεχίσουμε το Πανεπιστήμιο, αλλά σε δικό μας χώρο. Η 8η λοιπόν δράση θα έρθει. Και υπάρχει βέβαια και μια πρόβλεψη για σταθμό ανάκτησης ενέργειας από τη βιομάζα κλαδεμάτων ή και τα σύμμικτα απορρίμματα, κάτι το οποίο σήμερα μπαίνει στην πρόβλεψη του χώρου. Ο χώρος για τέτοιου είδους σταθμούς δεν υπερβαίνει τα 600 με 700 μέτρα. Εμείς λοιπόν στον υπολογισμό των στρεμάτων τον έχουμε βάλει και αυτόν, καθότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη σειρά επαφών και μελετών. Αύριο έχουμε μάλιστα και έστνα στις 2.30 ώρα για να δούμε κατά πόσον πλέον θα επιτραπεί, θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο δυτικοευρωπαϊκού τύπου ή θα συνεχίσουμε να πακετάρουμε τα RDF και όλα τα υπολείμματα και θα τα εξάγουμε έναντι κόστους στην Ιταλία, όπου τα διαχειρίζονται ενεργειακά στην Ιταλία. Γιατί αυτή είναι το αποτέλεσμα της κρατικής διοίκησης διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα μας εδώ και 50 χρόνια. Τα πακετάρουμε και τα στέλνουμε με πλοία στην Ιταλία και τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων. Αυτές λοιπόν είναι οι 9 δραστηριότητες οι οποίες θέλουμε να κάνουμε. Οι 7 είναι ήδη υπάρχουσες, η 8η γεννάται στο επόμενο πεντάμινο εξάμηνο και η ένατη μπορεί να γεννηθεί, μπορεί και να μην γεννηθεί. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε χώρο ο οποίος να είναι σε σημείο όπου να επιτρέπονται οι χρήσεις αυτές. Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι εκτός ορίων του Δήμου, μπορεί να είναι η ΒΙΠΑ Κοροπίου, όπου εκεί επιτρέπονται όλες αυτές οι χρήσεις που είπαμε. Μπορεί να είναι άλλος χώρος, βλέπε, νταμάρια,
ή ιδιωτικά ανταμάρια ή εγκαταστάσεις μεταλλίων, που είναι οι δύο κατηγορίες που επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις μέσα από την διαδικασία. Και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε μία έκταση η οποία θα είναι από 6 έως 10 στρέμματα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Χρήματα για αυτή την ιστορία έχουμε στον προϋπολογισμό, έχουμε 2.200.000 ευρώ. Για αυτή την ιστορία με την έρευνα αγοράς που έχουμε κάνει θα χρειαστούμε κάτι μεταξύ 600 και 700.000 εάν τελικά βρούμε εκεί έκταση. Και σε αυτή τη φάση παίρνουμε την πρώτη έγκριση για να μπορέσουμε να βγάλουμε το αίτημά μας σε προκήρυξη και να έρθουν αυτοί που διαθέτουν τέτοιου είδους εκτάσεις να μας τις παρουσιάσουν, να δούμε ότι είναι εντός των προδιαγραφών και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τη β' φάση που είναι οι πραγματογνώμονες προσδιορισμού αξίας κλπ. Η λογική λοιπόν που έχουμε σήμερα είναι και η υποχρέωσή μας είναι να φτιάξουμε και μια τριμελή επιτροπή η οποία θα έχει ένα μηχανικό του Δήμου, θα έχει έναν από την πλειοψηφία και προτείνω εγώ να έχει και έναν από τη μειοψηφία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να κάνουμε την πρώτη αξιολόγηση καταρχάς των προσφορών που θα έχουμε ή που δεν θα έχουμε μέσα στο επόμενο. Ναι, πρέπει να γίνει μια. Ουσιαστικά πηγαίνουμε σε μια στη συμφερότερη και όχι στη φθηνότερη, έτσι. Άμα δείτε το επόμενο στη φάση Β υπάρχει ένα checklist το οποίο βάζει πολυπαραμετρικά όλες τις παραμέτρους που είναι απόσταση, αξία, ανάγλυφο, εδάφους, βάζει προσβασιμότητα, βάζει 10 κριτήρια τα οποία στη φόρμουλα αυτή θα μας βγάλουν τη συμφερότερη ή μη πρόταση. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε κατά πόσο είναι αυτός ο χώρος που συζητάμε τόσο καιρό, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα μίλησα και με τον Πρόεδρο και με τον Δήμαρχο του Κοροπιού, ο οποίος διάβασε, από ό,τι μου είπε, από την 7η το άρθρο και μου λέει μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το προχωράτε, όμως και εμείς σκεφτόμαστε κάτι, αν θέλεις να βρεθούμε την άλλη εβδομάδα να τα πούμε. Και του λέω, Δημήτρη, αλίμονο, εάν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βγάλει σε διαδικασία πολλών δήμων, μπορούμε να το κάνουμε. Έχω την μικρή φοβία, απλά και μόνο, ότι αν μπλέξουμε πολλοί δήμοι, επειδή εμείς τρέχουμε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς, οι άλλοι δήμοι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς. Έχουν μια... Δεν δουλεύει καθόλου καλά και εδώ φτάσαν στο εξής σημείο, να το έχετε υπόψη σας, ότι ένα λιωτεμαχιστή και αυτό που αγοράζουμε εμείς τον έχουν πάρει από κοινού, δεν κατάφεραν να τον λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα να φέρουν να τον λειτουργεί για λογαριασμό τους με σύμβαση ο αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης μάρκας λιωτεμαχιστή. Εντάξει, αυτά θέλουν, δηλαδή, οι διαδημοτικές συνεργασίες, στις οποίες εγώ είμαι ο παδός, θέλουν καλό χτίσιμο. Έτσι, μπράβο. Συνεπώς σήμερα παίρνουμε την καταρχάς έγκριση για να μπορέσουμε να βγάλουμε την πρόσκληση να μας δώσουν, να μας δείξουν αν υπάρχουν τέτοιου είδους κτήματα. Και εγώ θα ήθελα επίσης να προτείνω και την Επιτροπή την Τριμερή. Μηχανικός είναι από τους υπαλλήλους με απόφαση η κυρία Κεχαΐδου, ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο οποίος είναι τοπογράφος, και ο κύριος Αργυρουδάκης, ο οποίος δεν είναι μηχανικός μεν, αλλά σε επίπεδο πρακτικής διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Έκανα και μια συζήτηση και με τον κύριο Κοντονή νωρίτερα. Μου λέει, όχι, μην, δεν θέλω να ασχοληθώ. Εντάξει, λέω, δεν θα ασχοληθείς. Λογικό είναι όμως να βρίσκεται να... Επειδή είναι μετά το Κίτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση και είμαι στη διαθεσία σας για οποιαδήποτε... Ωραία, κύριε Ματόπουλε, περιμένουμε να ακούσουμε. Και αναπληρωματικά ο κ. Ζιγούρης,
η κυρία, η δεύτερη τοπογράφος που έχουμε, η Μαρία Σταματέλου και ο κύριος Ματόπουλος. Θέλετε κύριε Ματόπουλε? Όχι. Βάλτε κάποιον από το συμπολίτευση. Εντάξει, για να μην είμαι πιο τακτικός, εντάξει, θέλει κάποιος άλλος να πάρει ένα αναπληρωματικό ή... Τη γνωρίζουμε. Όχι, γιατί, τι τοποθέτηση, η τοποθέτηση, εγώ που απλά κάνω την πρόταση για το ποιος θα έχει αυτή τη τριμμένη επιτροπή. Εντάξει, τώρα κατά τις καύσεις... Καθένας. Θα τοποθετηθείτε ή όχι, γιατί τη γνωρίζουμε την τοποθέτηση. Κάντε την λίγο σύντομη. Ωραία. Όχι. Σας λοιπόν. Περιμέναμε προχθές να ακούσετε, δεν μας ήρθατε όμως. Ναι. Ήρθατε δια αντιπροσώπου παραστήκατε. Δεν παραστήκαμε δια αντιπροσώπου. Απλώς εγώ είχα δουλειά. Ούτως ή άλλως οι απόψεις μου είναι πολύ καιρό γνωστές, διατυπωμένες με πλήρη και σαφή τρόπο. Οι οποίες ούτως ή άλλως εμπλουτίζονται και με βάση την ισχύουσα κοινοτική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική. Οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε πεδίο ιδιαίτερης αντιπαράθεσης. Βλέπω εδώ καθαρά ότι πλέον η βιομάζα, η ανάκτηση ενέργειας από βιομάζα και κλαδέματα εμπλουτίστηκε με σύμμικτα απορρίμματα. Άρα προχωράμε ακάθεκτη προς τον αρχικό μας στόχο που τον είχαμε διαγνώσει πολύ έγκυρα ούτως ή άλλως. Εγώ ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο σημείο, μια και για μας προτεραιότητα εκτός από το 9, το οποίο το θεωρούμε ουτοπιστικό και τελείως έξω από την τωρινή στόχευση για την εφαρμογή του τοπικού σχέδιου δράση για τη διαχείριση απορριμμάτων, θα μπορούσαμε κάλλιστα να το συζητήσουμε με πάρα πολύ καλές προοπτικές, αφού είχαμε εφαρμόσει τουλάχιστον ένα χώρο πλήρως το τοπικό σχέδιο δράσης και μετά. Τώρα, πριν καν το δούμε, να αποφασίσουμε ότι μπορεί να υπάρχει υπολειμματικό τέτοιο σύμμικτο απόρριμμα, το οποίο θα είναι ικανό να λειτουργήσει μια μονάδα καύσης, πιστεύω ότι το έχω πει και όπως έχω δώσει και τις μελέτες στην υπηρεσία καθαριότητας, είναι τελείως έξω από την κοινή πρακτική. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι υπόλοιπες μέχρι και το 8 μπορούν κάλλιστα να φιλοξενηθούν εντός της Σχολής Ευελπίδων, μια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που μεγάλες μονάδες διαθέτουν χώρους κυρίως σε ΟΤΑ με πολύ χαμηλό αντίτιμο, πολύ μακροχρόνιες, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Έχω φέρει το ανάλογο σχέδιο νόμου που βρίσκεται για επεξεργασία στις επιτροπές. Μέχρι το τέλος του μηνός θα έχει γίνει νομοσχέδιο του κράτους και θα αρχίσουν οι διεργασίες για να μπορέσει ο στρατός να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του και να διευκολύνει σε πρώτη φάση και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το 9, που ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να χωροτηθεί και στο Κοροπή. Γιατί... Δεν προβλέπετε σήμερα. Ναι. Από αυτά ξέρουμε και οι δύο. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα ξέρουμε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα... Όχι. Είναι μέσα στον Δήμο Βάρος. Να σας βοηθήσω. Εντός στρατοχειρατιωτικών εγκαταστάσεων δεν ισχύουν οι χρήσεις γης και μπορούν να εφαρμόσουν οποιαδήποτε χρήση θέλουν. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να εφαρμόσουν, να κάνουν παραγωγή για νεκροταφείο, για σταθμό μεταφόρτωσης. Είπα για όλες εκτός από το 9. Όλες οι υπόλοιπες ούτως ή άλλως είναι δράσεις που τις κάνει και ένα στρατόπεδο. Δηλαδή έχει και όρχο οχημάτων, έχει και τεχνικό συνεργείο, έχει όλες αυτές τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Άρα δεν είναι έξω από τους χώρους προβλεπόμενους για μια στρατιωτική εγκατάσταση. Άρα μπορούν να χωροθετηθούν. Θα το δούμε και αυτό ως λύση. Εγώ θα σας δώσω το άρθρο που αφορά τους ΟΤΑ, να το δείτε. Έχουμε την τύχη ο Υπουργός Άμυνας να είναι δημότης μας. Μπορούμε κάλλιστα να επισπεύσουμε για κάποιες διαδικασίες. Άρα επομένως. Δημότης μας δεν είναι, κάτοικός μας είναι. Δεν ξέρω τι, τέλος πάντων, εδώ είναι. Άρα μπορούμε πιο εύκολα να έχουμε μια προσέγγιση. Θα σας το παραδώσω. Βέβαια, με κάθετα αντίθετος, όπως σας είπα, γιατί δεν μπορεί να διοθετηθεί και μας απομακρύνει από το στόχο, ο οποίος είναι η εφαρμογή του τοπικού σχεδίου. Αυτή είναι η μεγάλη μου ένσταση και εκεί πρέπει να σκύψουμε όλοι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν έχουμε εδώ μέχρι στιγμής δει είναι το πράσινο σημείο που πρέπει οπωσδήποτε να χωροθετηθεί. Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή στη μελέτη της χωροθέτησης. Επειδή ξέρω, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να τα αλλιεύουμε και να τα... Πρέπει, αυτό είναι το πρώτιστο. Πρέπει ο πολίτης να μπει στο σκεπτικό του καινούριου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων.
όλο αυτό το οποίο εμείς τώρα παρουσιάζουμε δεν θυμίζει διαλογή στην πηγή, θυμίζει συνέχιση του μπλε κάδου με προσθήκη ενός καφέ κάδου για τα οργανικά. Αυτό δεν είναι αυτό που το εθνικό και το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων θέλει να στοχεύσει. Αν αλλάξει αυτό, να ακολουθήσουμε κάτι άλλο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το δικό μας μοναχικό μονοπάτι όταν όλοι οι υπόλοιποι στοχεύουν αλλού. Ωραία, απλά και μόνο να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Ματόπουλος, ότι πρώτα απ' όλα για το πράσινο σημείο, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε στη μελέτη, το έχουμε ψηφίσει δηλαδή, τη μελέτη. Η μελέτη για το πράσινο σημείο γίνεται σήμερα στο οικόπεδο το οποίο έχουμε στην Αναργυρούντος. Εκεί ευελπιστούμε να τελειώσουμε στο επόμενο εξάμηνο με τα θέματα τα αρχαιολογικά, για να μπορέσουμε να έχουμε και τη μελέτη και να πάμε να χωροθετήσουμε στην Αναργυρούντος το πράσινο σημείο, το οποίο είναι ένα επίκαιρο σημείο, εύκολα προσβάσιμο και μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, υλοποιούμε τις δράσεις που έχουμε περιγράψει εκεί πέρα μέσα. Ξεκινήσαμε τη δράση της κομποστοποίησης, ξεκινήσαμε τώρα τη δράση της περισυλλογής των βιοαποσπούμενων, θα το έχουμε ολοκληρώσει όσον ούπο. Πρέπει να οργανώσουμε το υποστηρικτικό μας, και αυτό κάνουμε τώρα, πού θα βάλουμε τα οχήματα, πού θα βάλουμε τις δράσεις. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο κάνουμε και προετοιμάζουμε είναι η διαλογή στην πηγή σε επίπεδο οικιακής ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, μάλιστα, την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε και μια συνάντηση εδώ με ένα μηχανολόγο ο οποίος μας έχει φτιάξει και το όχημα αυτό το οποίο πήραμε, και η εταιρεία είναι τέτοια, για να μπορέσουμε να σχεδιάσει για μας ένα απορριμματοφόρο τεσσάρων χώρων. Τεσσάρων χώρων σημαίνει ένα απορριμματοφόρο το οποίο θα μπορεί να μαζέψει με την ίδια περισυλλογή από τις οικίες μέσα σε συγκεκριμένο ώρα και μέρα χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και γυαλιά. Αυτό το πράγμα θα το επιχειρήσουμε για να φτιάξουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα τον καινούριο χρόνο, επιλέγοντας μία δημοτική ενότητα στην οποία θα επιλέξουμε το ζήτημα, θα επιλέξουμε τη διαδικασία μάλλον της οικιακής ανακύκλωσης και της λογικής του πληρώνω όσο πετάω. Αυτά θα μας δείξουν το δρόμο πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Τώρα, επειδή εσείς έχετε δαιμονοποιήσει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το πνεύμα το δικό μας, το οποίο είναι πνεύμα αναζήτησης. Αναζήτησης λύσης. Δηλαδή πνεύμα το ότι αφού μπορούν οι κουντόφραγοι και το κάνουνε, γιατί αυτή η χώρα να μένει πίσω σε όλα της πλέον, γιατί να έχει τέτοιου είδους αγγυλώσεις, εφόσον καύση παραδείγματος χάρη, πυρόληση ή αεριοποίηση ή όλες αυτές οι τεχνικές έχουν φτάσει εν έτη 2016 να τις κάνουνε στα κέντρα των πόλεων, γιατί εμείς είναι να συνεχίζουμε με μια στενομυαλιά να πηγαίνουμε να ακυρώνουμε αυτό που μεγάλοι οικολογικοί οργανισμοί όπως η Greenpeace, η WWF και όλοι αυτοί οι φορείς το έχουν υιοθετήσει και το προωθούν. Προφανώς αυτοί δεν ξέρουν, ξέρουμε εμείς. Σε αυτή την... Η λογική λοιπόν αυτή είναι ότι εμείς πρέπει, οφείλουμε να ψάχνουμε και να βρούμε τεχνικές και τεχνολογίες που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε στάδιο ρήμανσης τέτοιο, όπου θα είμαστε αυτάρκεις στη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Αυτό το πράγμα έχει μέσα ανακύκλωση, έχει διαχωρισμούς και ξέρετε κάτι άλλο.
Εγώ αρνούμαι πραγματικά. Εγώ δεν είμαι μεταπράτης ιδεών. Όμως έχω ένα πολύ μεγάλο, μεγάλη απέχθεια με το σύνδρομο της αυθεντίας. Όπου μιλά κάποιος και υποκλεινόμαστε άπαντες, διότι αυτός ο κάποιος θεωρεί ότι είναι η αυθεντία. Εγώ προσωπικά, όσο και να διαβάσω, έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ για αυτό το που κουβεντιάζαμε πριν, για τον ηλεκτροφωτισμό. Ξέρω περισσότερα από αυτούς που έρχονται να πουλήσουν τις τεχνολογίες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπω ποτέ στη λογική της αυθεντίας. Θα συμβούλευα λοιπόν τους πάντες να μην μπαίνουν σε αυτή τη δασκαλίστικη άποψη της αυθεντίας, να ψάχνουν, να διερευνούν, να βγάλουν συμπεράσματα με ασφάλεια, γιατί η επιστήμη εξελίσσεται, όπως και ο κόσμος. Λοιπόν, προχωράμε. Στην ψήφιση του θέματος, υπάρχει κάποια αντίρρηση? Ο κύριος Ματόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, το 8... Λοιπόν, αυτό ήταν το 6. Το ψηφίσατε δηλαδή, υπό την προπόθεση, όχι, παρόν. Κατά πλειοψηφία, μισό λεπτό. Ο κύριος Βάσης, δεν είπαμε ποιος είπαμε. Δεν είπαμε. Ο κύριος Βάσης, αναπληρωματικός κύριος Ιουδάκης.